Φίλες και φίλοι της Καραθόσφαιρας, ξανά μαζί από την αίθουσα Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, αμέσως μετά τον προπονητή του Κεραυνού, τον κύριο Χριστόφορο Λιπατιώτη. Έχω εδώ δίπλα μου τον διεθνή άσο του Κεραυνού, τον Νίκο Τοστιλιανού, πρώτο σκορ για την ομάδα του στο απόψινό παιχνίδι, αλλά και από τους στυλοπάτες της απόψινής επιτυχίας του Κεραυνού. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, θα θέλαμε να μας πεις και εσύ την δική σου την εκτίμηση για το που κρίθηκε το απόψινό παιχνίδι. Καταρχάς, θέλω να πω συγχαρητήρια στην ΕΘΑ για το πώς πάλεψε το παιχνίδι. Σε όλα τα παιδιά που μπήκαν μέσα και ήταν έτοιμοι να παίξουν ένα προκριματικό παιχνίδι για το κύπελο. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι τα παιχνίδια του κυπέλου είναι κάτι διαφορετικό από το πρωτάθλημα. Συνήθως βλέπουμε σε όλα τα Final Four να υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν ήταν φαβοροί για να περάσουν. Και εγώ προσωπικά έχω παίξει τρεις φορές σε ημιτελικό κυπέλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σαν outsider. Άρα ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα παιχνίδι και όλα μπορούν να γίνουν. Η ΕΘΑ μπήκε σήμερα πολύ δυνατά, ήταν το τελευταίο παιχνίδι ουσιαστικά τη σεζόν. Θέλαν να μπουν δυνατά και να πάρουν τις πιθανότητες που έχουν για να περάσουν σε ένα Final Four. Μάλιστα, πάντως πρέπει να πω, αγαπητέ Νίκο, ότι το να ξεκινάει ένας παίκτης της νικήτριας ομάδας τις δηλώσεις του αναφερόμενος πρώτα στην ομάδα που έχει χάσει, αυτό είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό που μας παίρνει και μπροστά, θα λέγαμε, σαν νοοτροπία, και πραγματικά νιώθω ότι σου αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό που έχεις μόλις αναφέρει. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα η προσπάθεια για τον Κεραυνό συνεχίζεται με στόχο, όπως είπε και ο προπονητής σου πριν από λίγο, την κατάκτηση και των δύο τίτλων. Θα θέλαμε να μας πεις κάτι γι' αυτό. Εντάξει, σίγουρα, εμείς σαν Κεραυνός, κάθε σεζόν έχουμε σαν στόχο να πάρουμε όλους τους τίτλους εδώ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και στο κύπελο. Σήμερα δεν ήμασταν όσο καλοί θα θέλαμε να είμαστε. Αλλά όπως είπα, σε αυτά τα παιχνίδια σημασία έχει τώρα η πρόκριση. Είμαστε στο Final Four που είναι αυτό που θέλαμε. Πρέπει να δούμε τα κενά διαστήματα που έχουμε σε όλα τα παιχνίδια λόγω της αποχής για κάποια περίοδο που είχαμε και το break με την εθνική ομάδα. Ήταν περίπου ένας μήνας και κάτι το οποίο δεν είχαμε παιχνίδι. Και πρέπει να δουλέψουμε στην προπόνηση, να δούμε λίγο τα κενά μας διαστήματα, να δούμε τι πάει λάθος σε αυτά τα διαστήματα και να είμαστε έτοιμοι για το Final Four και για τα Playoff. Μάλιστα, και προτού αποδεσμεύσω την δική σου την προσωπική βοήθεια που έδωσες απόψε στην ομάδα σου. Εγώ είχα δει δύο τρίποντα πανομοιότυπα από την αγαπημένη σου την θέση. Πόσο πιστεύεις ότι βοήθησαν αυτά τα δύο τρίποντα για να πάρει το παιχνίδι τελικά ο Κεραυνός? Εντάξει, όλοι οι πόντοι μετράνε. Δηλαδή, κάθε καλάθι είναι σημαντικό. Σίγουρα, αλλά κάποιοι πόντοι μετράνε για 100 πολλές φορές. Εντάξει, κάποιες φορές είναι όταν το παιχνίδι είναι κοντά στο σκορ, είναι τα σουτ που μου αρέσουν να παίρνω. Και δεν θα διστάσω να πάρω την ευθύνη. Αλλά δεν είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι η ενέργεια που βγάλαμε κάποιες φάσεις στην άμυνα που πήραμε συνεχόμενες άμυνες. Εκεί είναι που κρίθηκε το παιχνίδι. Και στην ποιότητά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για τα όσα μας έχεις αναφέρει εδώ στην κάμερα της σελίδας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Σου έχουμε και σε ένα κάθε επιτυχία και καλή επιτυχία στη συνέχεια για την ομάδα σου. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.